Μία μάντρα ψηλά. Λοιπόν. Και τώρα αυτή η μάντρα κατέβηκε κάτω και προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι. Το αυτοκίνητο είναι ενός κυρίου που είναι ακριβώς απέναντι από το σούπερ μάρκετ, το οποίο και αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές μέσα. Ο άνθρωπος μένει πάνω από το φούρνο του. Κάθε μέρα μας είπε ότι αφήνει το αυτοκίνητό του εδώ και δυστυχώς ήταν και η τελευταία φορά που το είδε. Λοιπόν, ναι. θα περπατήσω, δώστε μου λιγάκι. Από την πρώτη σου, Γιάννη, από την πρώτη σου έτσι, περιήγηση να το πω έτσι, στο χωριό αυτό. Η εικόνα που έχεις ποια είναι, πόσα κτίσματα είναι ακατάλληλα να κατοικηθούν τις επόμενες μέρες. Δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω. Σαφέστατα. Ακόμα και καινούργια σπίτια. Ενώ ζημιές που είναι ορατές που βγάζουν μάτι, που λέει ο λαός. Λοιπόν, εγώ μέτρησα τουλάχιστον 7 σπίτια, τα οποία βέβαια είναι παλιά. Έτσι είναι παλιά σπίτια. Παρόλα αυτά, με πληροφόρησαν ότι και σε καινούργια σπίτια εσωτερικά υπάρχουν ρογμές. Εγώ ειδικός δεν είμαι, εγώ κάνω ρεπορτάζ. Τώρα θα σας δείξω ένα κατάστημα το οποίο ήταν κλειστό και κατέβηκε ολόκληρη η βιτρίνα. Και είναι κατάστημα, προσέχετε κιόλας, είναι κατάστημα με υποδήματα και λόγω των περιοριστικών μέτρων κάποια επαγγέλματα είναι κλειστά. Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα θα πρέπει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να παρακαλέσουν να ανοίξουν τους τζαμάδες προκειμένου να έρθουν να σφραγίσουν και πάλι τις επιχειρήσεις τους. Εγώ προσπάθησα να πω και σε κάποια άλλα σπίτια εδώ στο καναλάκι για να τραβήξω πλάνα από ρογμές. Βέβαια δεν με άφησαν γιατί ήταν άτομα ευπαθών ομάδων και άτομα τρίτης ηλικίας. Σεβάστηκα απόλυτα, δεν ήθελα να τους ενοχλήσω. Μου έκαναν παράπονα. Ο Δήμος, αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο γίνεται μία μήνυ σύσκεψη πρώτη. Περιμένουν και τον Περιφερειάρχη να έρθει προκειμένου να δούνε πού θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους. Μιλάμε από σπίτια παλιά, έχουν φύγει ολόκληρη τύχη. Δεν υπάρχει πλέον σπίτι. Δηλαδή μέχρι και τις 2 και 42 πρώτα λεπτά άνθρωποι κοιμόντουσαν μέσα σε αυτά. Μάλιστα. Πλέον μισό λεπτό, Γιάννη μου. Ναι. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε από πρώτο χέρι την κατάσταση. Είναι αρκετές οι ζημιές, αρκετά τα προβλήματα. Δεν είμαστε ειδικοί. Οι ειδικοί θα το κρίνουν. Αλλά αυτό που δείχνει η εικόνα τώρα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Ο σεισμός έχει επηρεάσει αρκετά το χωριό αυτό που είπατε, το Καναλάκι. Είναι στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Πρέβεζας και της Πάργας. Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονιστικό με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καθημάνη και τις συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Χαρδαλιά από νωρίς το πρωί και θα εξεταστεί μετά από αυτό το συντονιστικό αν θα μεταβεί και κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να καταγραφούν οι ζημιές και να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Προφανώς ή πιθανώς να χρειαστούν και κάποιες αποζημιώσεις εκεί που οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί σε καταστήματα ή σε σπίτια. Φυσικά, να δούμε δεν λέει κανείς όχι, αλλά απλώς μου έκανε εντύπωση ότι άκουσα για παράπονα όταν ο σεισμός έχει γίνει τη νύχτα και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχει ήδη συντονιστικό σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και θα πρέπει να δείτε και πού θα κοιμηθούν, πού θα περάσουν το βράδυ αυτοί οι άνθρωποι τώρα και που φυσικά, δεν. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα είμαστε πάντα δίπλα. Μάλιστα. Γιάννη, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Λειτουργείς σαν ρεπόρτερ της εκπομπής και πραγματικά θέλω να το πω και να σε ευχαριστήσω. Πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, από